Οι αλλαγές που έρχονται στον πτωχευτικό κώδικα είναι το μεγαλύτερο μέρος ενός συνολικότερου πλαισίου βαθιά αντιλαϊκών ρυθμίσεων που προωθεί η κυβέρνηση, όπου μαζί με το σχέδιο γέφυρα και τις επερχόμενες αλλαγές των λεγόμενων νόμο Κατσέλη που πρόκειται να καταθέσει τις επόμενες μέρες στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ουσιαστικά βάζουν οριστική ταφόπλακα στα όποια απομεινάρια δικαστικής προστασίας και της πρώτης κατοικίας της λαϊκής οικογένειας. Μετά βέβαια από εκτενείς διαπραγματεύσεις και παζάρια με τους θεσμούς, η κυβέρνηση επιχειρεί να διαχειριστεί το ζήτημα των κόκκινων δανείων, λύνοντας τα χέρια των τραπεζών και των funds, αλλά ταυτόχρονα σφίγγοντας πιο σφιχτά τη θηλιά στο λαιμό του λαού. Και αποτελεί πραγματικά πρόκληση όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται και τα διάφορες αναλύσεις περί μπαταχτσίδων και στρατηγικών κακοπληρωτών, να η συζήτηση αυτή να λέγεται προς το λαό που όλο αυτό το χρόνια χυμάζεται από την αντιλαϊκή πολιτική, την κρίση, το δεύτερο γύρο της κρίσης σήμερα, την πανδημία και κάθε είδους καταστροφές. Μάλιστα όταν αυτή η συζήτηση αναπτύσσεται σε μια περίοδο που γνωρίζετε πολύ καλά ότι η υπερσυσσόρευση των χρεών και τα διέξοδα πολλαπλασιάζονται με ταχύτητα τους ρυθμούς. Τα νομοσχέδια αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά, καθώς στην πραγματικότητα καλύπτουν τη διευθέτηση των οφειλών για όλο το εύρος του δανεισμού από κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, δηλαδή όλους τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, και όχι μόνο εμπόρους και επιχειρήσεις. Ουσιαστικά, κεντρικός στόχος είναι αυτή η επιτάχυνση της αποπληρωμής των υποχρεώσεων των μισθωτών, συνταξιούχων, των αυτοαποσχολούμενων και η δέσμευση κάθε διαθέσιμου εισοδήματός τους και όχι βέβαια η διευκόλυνσή τους. Η υποτιθέμενη δεύτερη ευκαιρία που κατά προκλητικό εφημισμό περιλαμβάνεται στον τίτλο του νέου πτωχευτικού κώδικα, νομοσχεδίου όπως λέγεται, και η όποια προστασία που αφορά μια ελάχιστη μερίδα των λεγόμενων ευάλωτων οφειλετών, δηλαδή για να μιλάμε καθαρά των κατώτατων εισοδημάτων που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας και της εξαθλίωσης, είναι στην πραγματικότητα ακόμα και αυτές τεράστιες παγίδες. Η δυνατότητα πτώχευσης των φυσικών προσώπων, δηλαδή όχι μόνο των εμπόρων και των επιχειρήσεων που γινόταν μέχρι σήμερα, αλλά όλης της κλίμακας, μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών, που για πρώτη φορά νομοθετείται, είναι μια πολύ επικίνδυνη τομή στο αστικό δίκαιο, καθώς ελοχεύει τεράστιους κινδύνους για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Θεσπίζεται ακόμα για πρώτη φορά το τεκμήριο της παύσης πληρωμών, που οδηγεί αντικειμενικά στην πτώχευση. Δηλαδή, θεωρείται ότι έχει επέλθει τέτοια παύση όταν δεν εξυπηρετείται το 40% των συνολικά ληξιπρόθεσμων οφειλών σε δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και πιστωτικά ιδρύματα για 6 μήνες και για οφειλές άνω των 30.000 ευρώ. Η απλοποίηση και η επιτάχυνση των διαδικασιών λειτουργεί στο σύνολό της προς όφελος των πιστωτών. Προβλέπονται ηλεκτρονικές πλατφόρμες για τα πάντα, επεκτείνοντας ουσιαστικά το μαζικό φακέλωμα, ενώ στην όλη διαδικασία της πτώχευσης ή εξοδικαστικής ρύθμισης ο ρόλος των πιστωτών είναι πρωταγωνιστικός, αφού διορίζουν ουσιαστικά ακόμα και το σύνδικο της πτώχευσης, ενώ υποβαθμίζεται γενικά ο ρόλος του δικαστηρίου. Στο νομοσχέδιο αυτό παγιώνονται οι έννοιες των ελάχιστων δαπανών διαβίωσης και των ευάλωτων οφειλετών, καταδικάζοντας ουσιαστικά τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα σε ένα άθλιο ελάχιστο βιωτικό επίπεδο, με γνώμονα αυτές τις έννοιες εισάγονται ρυθμίσεις για την κύρια κατοικία, αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος του λαού έρμεο στα νύχια των αρπακτικών. Ταυτόχρονα βέβαια άλυτο παραμένει το τεράστιο πρόβλημα της ουσιαστικής έλλειψης προστασίας των εγγυητών. Ακόμα, επισημαίνουμε τις κινδύνους που δημιουργούνται με την ένδειξη των φυσικών προσώπων στις πτωχευτικές διαδικασίες, καθώς είναι γνωστό ότι ο πτωχευτικός κώδικας περιλαμβάνει μια σειρά ποινικές διατάξεις για τα αδικήματα του πτωχού, όπως περί αποσιώπησης ή παραποίησης στοιχείων ή μια σειρά προβλέψεις για ρυψοκίνδυνες συμπεριφορές, με δεδομένο ότι πλέον... Και με δεδομένο ότι πλέον τα φυσικά πρόσωπα εντάσσονται σε αυτές τις διαδικασίες, αυξάνουν ιδιαίτερα οι κίνδυνοι σε βάρος ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων
που δεν είναι και σε θέση πάντα να αξιολογήσουν τέτοιου είδους συμπεριφορές. Θεωρούμε ιδιαίτερα προκλητικές και απαράδεικτες ρυθμίσεις, όπως ότι στην πτωχευτική περιουσία ανήκουν όλα τα εισοδήματα που υπερβαίνουν τα ελάχιστα όρια διαβίωσης, όπως χαρακτηρίζεται ένα ελάχιστο καλάθι αγορών και υπηρεσιών εξασφαλίζεται μόνο για τα λαϊκά στρώματα και όλα τα υπόλοιπα εισοδήματά τους εντάσσονται στην πτωχευτική περιουσία. Όπως βέβαια και οι λεγόμενες πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου, που γίνεται μέσα από μια διαδικασία ηλεκτρονικής πλατφόρμας στη λογική ψεκάστη σκουπίστε τελειώσαμε. Ακόμα δίνεται η δυνατότητα στις τράπεζες να φτιάχνουν το υπολογιστικό εργαλείο για τις ρυθμίσεις των εξαδικαστικών διαπραγματεύσεων, να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες για την κοινή πρόταση στον κοινό οφειλέτη τους. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τους οφειλέτες, όταν είναι ήδη γνωστό σήμερα ότι οι τράπεζες είναι αυτές που δυναμίτιζαν κάθε προσπάθεια διακανονισμού των οφειλών, θέτοντας όρους που ήταν αδύνατο να εξυπηρετηθούν. Τώρα πλέον αντιλαμβάνεστε ότι ο εκβιασμός και τα τρομοκρατικά διλήμματα περνάνε σε άλλη διάσταση, εκεί όπου οι υπολογιστές θα βγάζουν στο σφυρί τους κόπους και τον ιδρώτα μιας ολόκληρης ζωής. Ρυθμίζονται μάλιστα ειδικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία του υπολογιστικού αυτού εργαλείου, με πιο χαρακτηριστική ότι δεν θα φέρνει, λέτε, την τράπεζα σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, δηλαδή σε περίπτωση πληστηριασμού. Μεγάλη δηλαδή ανακούφιση για τους οφειλέτες. Ακόμα και ο φορέας που θα διαχειρίζεται τη λαϊκή κατοικία, ο νέος φορέας απόκτησης και επαναγοράς, θα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Δηλαδή το δημόσιο παραχωρεί αυτά τα καθήκοντα σε τράπεζες και μονοπόλια, τα οποία θα συγκεντρώνουν μια τεράστια μάζα ακινήτων, αφού βέβαια θα έχουν αποπληρωθεί οι όποιες απαιτήσεις από τα δάνεια που έχουν. Κάπως έτσι προχωρούν τα σχέδια ανάπλασης και αξιοποίησης στις μεγάλες πόλεις, τα τουριστικά προϊόντα, στο φόντο και των μεγάλων περιπάτων. Ακόμα, οι πιο φτωχοί εργαζόμενοι, που πλέον θα είναι και με τη βούλα πτωχή, χάνουν ουσιαστικά το σπίτι τους. Αλλά πώς το παρουσιάζεται αυτό? Αντί να απολογίσετε σήμερα εδώ που αφήνετε ουσιαστικά απροστάτευτη την πρώτη κατοικία, παρουσιάζεστε ως φιλέσπλαχνοι, γιατί τους δίνετε τη δυνατότητα να μισθώνουν το σπίτι τους για 12 χρόνια. Και παρουσιάζεστε βέβαια και ως μεγάλη ευκαιρία τη δυνατότητα, λέτε, να το ξανααγοράσουν στην εμπορική του αξία, σύμφωνα με την εκτίμηση που κάνει ο ίδιος ο ιδιωτικός φορέας που τα διαχειρίζεται, χωρίς όμως κανένα συμψηφισμό των μισθωμάτων που καταβάλουν επί μία δωδεκαετία. Πραγματικά μας εντυπωσιάζει η ευρηματικότητά σας για το πόσο απλόχερα δίνετε τις δεύτερες ευκαιρίες. Ουσιαστικά δηλαδή διαμορφώνετε αυτά τα τρία εναλλακτικά σενάρια για τους υπερχρεωμένους εργαζομένους και τα λαϊκά νοικοκυριά, είτε να εντάσσονται στο μηχανισμό εξοδικαστικής ρύθμισης των οφειλών τους, ακολουθώντας όμως τους ασφικτικούς όρους που θα θέτουν σε συμφωνία οι τράπεζες, είτε να πτωχεύουν και να χάνουν όλη την περιουσία τους. Λέτε βέβαια ότι μετά από τη ρευστοποίηση της περιουσίας θα διαγράφεται πλήρως το χρέος και ονομάζεται ότι μετά από αυτό θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία να ξαναζήσει από την αρχή χωρίς χρέη και βάρη μια νέα ζωή. Θα είναι δηλαδή ανάλαφροι, χωρίς τον ήλιο μοίρα, για να δουν τη ζωή τους με άλλο μάτι. Αλήθεια, αυτή είναι η δεύτερη ευκαιρία που θα έχουν να επιβιώσουν όλοι αυτοί που μέχρι τότε θα καταβάλουν όλα τα εισοδήματα που θα βγάζουν για να ξεχρεώσουν τα προηγούμενα χρέη τους? Υπό την απειλή της πτώχευσης, και υπάρχει βέβαια και η τρίτη δυνατότητα για τους ιδιαίτερα ευάλωτους οφειλέτες, να γίνονται μισθωτές στα σπίτια τους ή βέβαια να μπορούν μετά από τα 12 χρόνια που θα τον νοικιάζουν να τα ξαναγοράζουν στην εμπορική τους αξία. Και βέβαια είναι πρόκληση ότι ακόμα και από αυτή τη δυνατότητα εξαιρούνται η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, οι οποίοι δεν έχουν την παραμικρή δυνατότητα προστασίας της πρώτης κατοικίας.
Το ίδιο εκβιαστικά λειτουργεί το νομοσχέδιο και για τους χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους, όλους αυτούς τους οποίους η προηγούμενη παρατεταμένη οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με όλα τα αντιλαϊκά μέτρα που νομοθέτησαν από κοινού οι προηγούμενες κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΛΑΛ, βρέθηκαν υπό μια οικονομική ασφυξία, συσσωρεύοντας ουσιαστικά μη διαχειρίσιμα χρέη σε φορεία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, ΔΕΗ και άλλους προμηθευτές. Παρά το γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα, από το 2015 μέχρι 2019, υπήρχε μια σχετική μείωση των οφειλών λόγω και της όποιας ανάκαμψης της οικονομίας, ένα τμήμα των αυτοαπασχολουμένων συνεχίζει να μην μπορεί να αποπληρώσει τα χρέη του, τα οποία όλο αυτό το διάστημα που μπαίνουμε και στο νέο γύρο της κρίσης πολλαπλασιάζονται με ταχύτατους ρυθμούς. Επίσης, καταχρεωμένο είναι και ένα μεγάλο τμήμα όσων έκλεισαν την επιχείρησή τους τα προηγούμενα χρόνια. Η αναστολή της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της πανδημίας, η νέα κρίση και η αβεβαιότητα που τη συνοδεύει έχουν ήδη δημιουργήσει νέα και μεγαλύτερα αδιέξοδα. Τώρα, με το νέο πτωχευτικό κώδικα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εντάσσει το σύνολο των ατομικών επιχειρήσεων στη διαδικασία της πτώχευσης, ενώ μέχρι τώρα εντάσσονταν μόνο όσες είχαν εμπορική δραστηριότητα. Δηλαδή, επιδιώκει να αυξήσει την ίσπραξη των οφειλών τους μέσω εκποίησης της όποιας περιουσίας ή εισοδήματος διαθέτουν και όχι να τους διευκολύνει να απαλλαγούν, όπως λέτε, από αυτές. Λαμβάνεται υπόψη η αδυναμία πληρωμής ενός σημαντικού τμήματος των αυτοαπασχολουμένων και απέναντι σε αυτούς, αντί να τους διευκολύνεται να επιβιώσουν, επιλέγεται να τους φίξετε περισσότερο τη θηλιά. Εκβιάζεται και απειλείται με πληστηριασμούς, προχωράται στη ρευστοποίηση της περιουσίας τους, αλλά και στη δέσμευση μέρους του ετήσιου εισοδήματός τους. Καθιερώνεται την πτώχευση μικρού αντικειμένου που αναφέρεται σε επιχειρήσεις μικρής οικονομικής δραστηριότητας, για τις οποίες απλοποιούνται και επιταχύνονται οι διαδικασίες της πτώχευσης. Η δήθεν δεύτερη ευκαιρία που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση και έχει εδώ, αν θέλετε, ενισχύεται προπαγανδιστικά από το γεγονός ότι ο αυτοαπασχολούμενος θα διατηρεί την επαγγελματική του άδεια σε αντίθεση με το προηγούμενο καθεστώς, αποτελεί ουσιαστικά πραγματική κοροϊδία. Γιατί μέσω των διαδικασιών που προβλέπεται, ο αυτοαπασχολούμενος θα έχει ήδη οδηγηθεί στη χρεοκοπία, θα έχει απολέσει κάθε περιουσιακό στοιχείο, θα έχει δεσμευτεί μέρος του ετήσιου εισοδήματός του προκειμένου να αποπληρωθούν τράπεζες, κράτος και άλλοι πιστωτές. Και με βάση αυτά, ποια θα είναι δηλαδή η ευκαιρία του να επανέλθει, να ανακάμψει, να μπορέσει να συνεχίσει την επαγγελματική του δραστηριότητα? Πρόκειται δηλαδή για κυριολεκτική ομοιρία, την οποία πρέπει να καταδικάσουν οι αυτοαπασχολούμενοι μαζί με τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα, την εργατική τάξη, τη μικρομεσαία αγροτιά που θα έρθουν στην ίδια θέση. Ελάχιστο αντίκρισμα θα έχουν τελικά και ορισμένες διατάξεις που ενσωματώνονται στο σχέδιο νόμου και έχουν προβληθεί κατά κόρον τα προηγούμενα χρόνια τόσο από τις κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τα επιμελητήρια και τις συνδικαλιστικές ηγεσίες. Τέτοιες είναι οι διαδικασίες της έγκαιρης προειδοποίησης, οι συμβουλευτικές δομές για τους πτωχευμένους με τη συμμετοχή επιμελητήριων και συνδικαλιστικών φορέων, οι αλλαγές στον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Γιατί βέβαια δεν έχουμε γενικά αντίρρηση με ορισμένα τέτοια μέτρα. Ωστόσο, το πρόβλημα των αυτοαπασχολουμένων δεν είναι η άγνοια ή η έλλειψη ενημέρωσης για το πού βαδίζει η επιχείρησή τους, αλλά τα μειωμένα εισοδήματά τους, ειδικά στις συνθήκες κρίσης, η κυριαρχία των καπιταλιστικών επιχειρήσεων στην αγορά, οι αντιλαϊκές πολιτικές που εφάρμοσαν οι κυβερνήσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αντίστοιχα, βέβαια, ισχύει και για τις αλλαγές στον εξοδικαστικό συμβιβασμό, καθώς η πείρα δείχνει ότι οι τράπεζες ήταν αυτές που απέρριπταν την οποιαδήποτε προσπάθεια ρύθμισης των χρεών, αφού εκτιμούσαν ότι οι απαιτήσεις τους θα ήταν επισφαλείς. Οι πραγματικές λοιπόν προθέσεις της κυβέρνησης φανερώνονται και με την τωρινή της στάση στα διέξοδα που βρέθηκαν να αντιμετωπίζουν χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι στις συνθήκες της πανδημίας, των μέτρων περιορισμού αλλά και της νέας κρίσης που αγκάλιασε την καπιταλιστική οικονομία. Η κυβέρνηση μπορεί να υλοποιήσει ορισμένα μέτρα προσωρινού πυροσβεστικού χαρακτήρα, όπως είναι η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων ή τα μικροδάνεια της επιστρεπτές προκαταβολής. Ωστόσο, αρνείται πεισματικά να προχωρήσει στη λήψη ουσιαστικών μέτρων ανακούφισης.
τέτοια μέτρα που θα μπορούσαν να δώσουν πραγματικά ανάσα στα πιο λαϊκά τμήματα των επαγγελματιών, όπως είναι η επανένταξή τους στο αφορολόγητο όριο, η κατάργηση, η πλήρης και μόνιμη κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, η οριστική διαγραφή μέρους των χρεών που φορτώθηκαν στην προηγούμενη κρίση προς την εφορία και τις τράπεζες. Όπως για παράδειγμα ζητάμε για αυτούς, ιδιαίτερα για τους αυτοαπασχολούμενους με εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ, τη διαγραφή των τόκων και των προστήμων, όπως και τη διαγραφή του 30% του υπόλοιπου χρέους τους για όσους είναι εν ενεργεία επαγγελματίες και το 50% για όσους έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους. Αυτά τα μέτρα, τόσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, τα απορρίπτει στο όνομα των αντοχών της οικονομίας, ενώ την ίδια ώρα στο πρόσφατο πολυνομοσχέδιο, αλλά και στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, δρομολογεί νέα προκλητικά προνόμια, φοροαπαλλαγές, κρατικές επιδοτήσεις για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Με βάση τα παραπάνω, καλούμε τους αυτοαπασχολούμενους να αξιοποιήσουν την πείρα τους και να βγάλουν συμπεράσματα. Ότι καμιά ουσιαστική βελτίωση της κατάστασής τους δεν έχουν να περιμένουν από τέτοιου είδους νομοθετήματα, αλλά και από την κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα που υπηρετούν με ελάχιστες διαφοροποιήσεις, αλλά με τον ίδιο ζήλο τη στρατηγική ενίσχυση του κεφαλαίου. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, οι ίδιοι αυτοαπασχολούμενοι, οι μισθωτοί, οι βιοπαλαιστές αγρότες θα βρεθούν τελικά από τη μεριά εκείνων που θα κληθούν να πληρώσουν τη νέα κρίση, από τη μεριά εκείνων που θα δουν τα εισοδήματά τους να ψαλιδίζονται, τις ανάγκες τους να υπονομεύονται προς όφελος της θωράκης της κερδοφορίας των καπιταλιστών, αλλά τελικά θα βρεθούν και χωρίς την παραμικρή προστασία ακόμα και για το αυτονόητο δικαίωμά τους στην πρώτη κατοικία. Το ΚΚΕ καλεί όλους αυτούς να σκεφτούν τι πραγματικά φταίει και να πάρουν τη θέση τους στη συλλογική πάλι ενάντια στον κοινό αντίπαλο και τη στρατηγική που προωθεί τα συμφέροντά του. Θα καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο επί της αρχής, θα τοποθετηθούμε και πιο αναλυτικά στην κατάρθρον συζήτηση. Ευχαριστώ.